να πριν... Και ΕΡΤ. Ναι. Όχι, όχι, ξεκίνησα το θέμα. Κάτι άλλο όμως το έχω εγώ. Η μισή απάντηση περιέχεται σε αυτό που είπατε. Για να ακούσω. Ότι δεν το διάβασα ολόκληρο, αυτό που μεταφέρθηκε. Λοιπόν, τότε αφήνω να μας πείτε τι. Να δούμε το context. Βέβαια. Να το δούμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να κάνουμε και τη συζήτηση. Να δούμε. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών για το πώς προστατεύουμε τον πυλώνα που λέγεται δημοσιογραφία και μίντια. Και με πολύ καλό πάνελ και με επιχειρηματίες έμπειρους από τον χώρο των media, οι οποίοι αγωνίζονται να επιβιώσουν και αυτοί και έχουν τις δικές τους σκέψεις και απόψεις, με ανθρώπους που υπήρξαν δημοσιογράφοι και πέρασαν και από την πολιτική, και με την κυρία Μαριέτα Γιαννάκου, την οποία πολύ χαρήκαμε που την είδαμε, ο Ροδόλφος Ομορώνης, αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου για Τηλεόρασης και πρώην κορυφαίος τέλεχος στην ΕΡΤ και σε άλλα κανάλια, ο Θοδωρής Ρουσόπουλος, και μέσα σε αυτή τη συζήτηση. Εγώ περιέγραψα σε μια, αφού είπαμε και για τα οικονομικά του τύπου, για την κατάρρευση διαφημιστικής δαπάνης και το πώς τη ρουφάει το Facebook και το Google, το πώς μπήκαν όμιλοι media στην Ελλάδα, στην εφορία του χρηματιστηρίου, άντλησαν και δημόσια κεφάλαια χωρίς να έχουν καμία εγγύηση, υποδομή, και ζούμε τώρα την κατάρρευση των ερειπίων αυτών των εισηγμένων και μετέπειτα φορτωμένων με πολύ εύκολα δάνεια. Υπάρχει μια μεγάλη παθογένεια και στο οικονομικό πεδίο, στην καταγωγή της κρίσης, και υπάρχει, εγώ επιχείρησα με τροχιοδεκτικά να κάνω μια υπόθεση εργασίας, ότι υπάρχει και στην ποιότητα της δημοσιογραφίας τη σημερινή, ότι υπάρχει μια ευθύνη στην ευκολία της δημοσιογραφίας του lifestyle και της κλειδαρότρυπας, η οποία ξεκίνησε από τα εύκολα περιοδικά και από κάποιες εφημερίδες που βγήκαν στο τέλος της δεκαετίας του 80, και σιγά σιγά διήθησαν και τις σοβαρές εφημερίδες και τον κυριακάτικο τύπο, που έγινε μια μεγάλη ψυχαγωγική, ένα ψυχαγωγικό πακέτο διηθημένο από το ήθος του lifestyle και του κουτσομπολιού και φορτωμένο με δισκάκια και δωράκια. Αυτό, κύριε Ξητάκη, είναι μια διαπίστωση. Το να φτάνουμε όμως στο σημείο της γενίκευσης. Ποιος γενίκευσε? Δεν γενίκευσα τίποτα. Είπα επακριβώς ότι υπάρχουν αρθρογράφοι από αυτή τη δημοσιογραφία της κλειδαρότρυπας και την δημοσιογραφία της της προσωπικής εκτέλεσης, οι οποίοι είναι μισογίνηδες και ξεφτυλισμένοι. Ένα λεπτό, να το πάρουμε. Επειδή θέλω να διαβάσω κάτι. Δεν είπα ποτέ και ούτε θα μπορούσα να διαβάσω. Η ΕΡΤ είναι τραγική όπως είναι. Αυτό είναι άλλο. Είναι τριτοκοσμική. Να τα πιάσουμε ένα-ένα. Πάμε λοιπόν το ένα-ένα. Το ένα-ένα να σας διαβάσω κάτι άλλο. Είναι εντός context όλα αυτά. Αυτό είναι το ένα. Για την ΕΡΤ συγκεκριμένα. Ωραία, θα πάμε ανέφερα ένα παράδειγμα. Θα πάμε και στην ΕΡΤ, κύριε Ξητάκη. Όχι, θα σας το πω. Όχι, να το πάρουμε ένα όπως να το έχουμε στο χαρτί. Τα πραγματολογικά. Ανέφερα πώς και η τηλεόραση και τα δελτία ειδήσεων που κάποτε πριν από 20 χρόνια ήταν πυρήνας ενημέρωσης, έχει φτάσει να γίνει ένα μαγκαζίνο το οποίο έχει λίγο απ' όλα. Μάλιστα. Και μπερδεύει την ψυχαγωγία και τον δράμα με την ενημέρωση. Και είπα χαρακτηριστικά ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκίνησαν σε δελτία, σε δελτία να δείχνουν βιντεάκια από το YouTube. Διάφορα χαριτωμένα. Μια κυρία που μαθαίνει το σκύλο της να χορεύει κτλ. Και το είδα αυτό και στην ΕΡΤ, σε δελτίο ειδήσεων. Ναι, και επίσης, εκεί ακριβώς είπα ότι. Επειδή τώρα βάλατε αυτό. Για να κλείσω την παρένθεση, μισό λεπτό. Γιατί το λέτε ως ενδεικτικό. Δηλαδή, ξέρετε τι γίνεται. Το να πάρουμε μια περίπτωση που, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι απλώς από το YouTube, είναι από το BBC κλπ. Αλλά ας πούμε ότι δεν έχουμε πρότυπα. Ήτανε τις περασμένες μέρες ένα συγκεκριμένο χαδί. Ξέρω ποιο λέτε. Σκοράριζε στο Facebook και είπα. Προφανώς τα παίρνουν αυτά. Όταν δείχνεις σε ένα τηλεθεατή αυτό που έχει δει τις περασμένες μέρες στο Facebook, είσαι νεκρός. Δεν μπορείς να κάνεις. Είστε τόσο καλός δημοσιογράφος που, επίσης ασχολούμενος με την πολιτική, προσπαθώ να καταλάβω τι δεν εκτιμάτε. Δεν εκτιμάτε πώς θα χρησιμοποιηθεί αυτή η δήλωση. Δεν εκτιμάτε ότι πρέπει να κάνετε μια συνολικότερη αναφορά. Να πείτε, ας πούμε, ότι σε ένα χάος που τα ιδιωτικά κλέβουν από την ΕΡΤ εικόνα, που δεν έχουν ανταποκριτές πουθενά στην Ευρώπη, στις μεγάλες πρωτεύουσες, που δεν έχουν πληρώσει δραχμή για διαφήμιση από τους φόρους. Έχετε δίκιο. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά. Μισό λεπτό. Αν δεν πείτε αυτό, το να πείτε ότι έδειξε, ας πούμε, εκεί, και αυτό καθορίζει το χαρακτήρα και τον ορισμό τραγική κατάσταση.
Αυτή τη στιγμή, ναι. Αν κοιτάξτε να δείτε. Πού παίρνει, ποια λογική έχει αυτό. Ο χαρακτηρισμό μπορεί να είναι υπερβολικό. Η συζήτηση έχει ουσία όμω. Και είναι μια συζήτηση που πρέπει να την κάνουμε. Δεν έχει ουσία, κύριε Ξηταγή, για τι άδειε. Το ότι λειτουργούν χωρίς άδειες και συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς άδειες κανάλια. Δεν είναι κυρίαρχο και είναι κυρίαρχο αν έπαιξε αυτό το πράγμα. Έχετε δίκιο για τη δημοσιογράφια της Κλειδαρότρυπας, πώς κυριάρχησε, ποιο κοινό ήρθε να κουμπίσει, ποια Ελλάδα ήρθε να κουμπίσει. Σήμερα δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Σήμερα δεν είναι αυτή η Ελλάδα. Σήμερα η Ελλάδα είναι με τα προβλήματά της και τις απαντήσεις αυτές περιμένει ο κόσμος. Αλλά όχι να λέμε τώρα ότι η ΕΡΤ, η προσπάθεια των εργαζομένων της, η προσπάθεια των δημοσιογράφων της. Είναι το χαρακτηριστικό αυτής της παρέμβασης που πρέπει να κάνω σε ένα συνέδριο και μάλιστα με τέτοια ευρύτητα, έτσι, οικονομικά και με μη εύσιλον. Υπόθηκαν πάρα πολλά πράγματα. Θα σας αφήσω τη σκαλέτα μετά της ομιλίας μου, γιατί η ομιλία μπορεί να έχει ηχογραφηθεί, αυτό έψαχνα να βρω. Η σκαλέτα όμως αυτά αναφέρει. Τα οικονομικά στοιχεία, τα πολιτικά και όταν φτάνουμε στην παραγωγή περιεχομένου, αρχίζουμε να βρίσκουμε καταγωγικά γιατί έχασε αξιοπιστία ο τύπος, γιατί υπόθηκαν μέσα και οι δημοσκοπήσεις, οι παλαιές, ότι έβγαινε πρώτη η πυροσβεστική και η εκκλησία και ο τύπος ήταν στον πάτο μαζί με τους πολιτικούς. Όταν λοιπόν μετά από 7 χρόνια κρίση, η οποία έχει πλήξει ανεπανόρθωτα και την οικονομία και το κύρος των θεσμών και το κύρος του τύπου και την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας, πρέπει να έχουμε τη διάθεση και έχουμε το καθήκον και την υποχρέωση να μιλήσουμε ειλικρινά, με ομότητα. Ακόμη, με συγχωρείτε, ακόμη και με μία φραστική υπερβολή. Εγώ δεν ήθελα να χαρακτηρίσω συλλήβδην την ΕΡΤ. Ούτε θα το έκανα, ούτε το έχω κάνει ποτέ. Το είπατε. Γιατί την έχω υπερασπιστεί. Το είπατε. Άλλο, ναι. Δεν το ξέρω, σας είπα, σηκώνω τα χέρια ψηλά. Άλλο. Σας ρωτάω. Η φράση η ΕΡΤ είναι τραγική. Το είπα σε συγκεκριμένο context. Και το τριτοκοσμική όμως, κύριε Ξηταγή. Γιατί επειδή λοιπόν θέλουμε να αναφέρουμε γενικότερα όλο το πλαίσιο. Να πούμε όμως και το εξής, κύριε Ξηταγή. Για μια ΕΡΤ η οποία δουλεύει, ξανά άνοιξε και 2 χρόνια με δικές σας ενέργειες, ενώ ως κυβέρνηση, εξακολουθεί να δουλεύει, λες και είναι η δημόσια υπηρεσία 9-5. Έτσι είναι, χωρίς να έχετε αλλάξει και το καθεστώς αυτό, το πώς θα έπρεπε να δουλεύει ένας οργανισμός που έχει και δημοσιογραφικό ρόλο. Το έβαλε ο πρόεδρος με λίγα λόγια. Άρα, δηλαδή λοιπόν, στο κείμενο του λέει, τι κάνετε εσείς τόσο γύρω. Άρα λοιπόν εσείς, εσείς ακριβώς. Είσαστε κυβέρνηση, που διατελέσατε κορυφαίος υπουργός αυτής της κυβέρνησης. Θα σας πω δύο πράγματα. Έρχεστε και λέτε και κατηγορείτε για μια ΕΡΤ ότι είναι τριτοκοσμική, όταν λοιπόν αυτά τα 2 χρόνια δεν κάνατε επί της ουσίας, επειδή λοιπόν θέλετε να μιλήσουμε επί της ουσίας, δεν κάνατε λοιπόν κάτι να βγει από αυτό το καθεστώς του δημοσίου που λες και είναι, κολλάει ένσημα και βάζει υπογραφές και δουλεύει 9 με 5. Και για να κάνεις μια υπερορία πρέπει να τη δηλώσει το εργάνι 15 μέρες... Λες και θα ξέρω ότι λες θα ξέρω ότι θα γίνει σεισμός ή ότι θα γίνει πόλεμος, ας πούμε, για να απασχοληθούν οι δημοσιογράφοι, οι τεχνικοί, οι διοικητικοί πάλι εδώ πέρα της ΕΡΤ. Λοιπόν, πολύ ορθώς το επισημαίνετε. Θα σας πω 2 πράγματα. Πρώτον, δεν ήμουν ποτέ υπουργός υπεύθυνος της ΕΡΤ. Και ως υπουργός πολιτισμού, απλώς στην εταιρεία, στην ΑΕ, βάζει μια υπογραφή κατά τη σύστασή τώρα, της. Δεν είσαι εποπτεύων. 2 λεπτά. Δεν είστε εποπτεύων, αλλά είναι δυνατόν σημαίνον στέλεχος με άποψη για τα μέσα. Να σας το πω. Να μην τους βαρέσετε, όχι καμπάνες, να τους πείτε δεν είναι αυτό το πράγμα. Γιατί δεν το λέτε. Να σας το πω ολόκληρο. Η άποψή μου είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν πρέπει να επεμβαίνουν στην διαμόρφωση περιεχομένου και στη φυσιογνωμία της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης. Είναι εδραία πεποίθηση και δεν κάνω χιλιοστό πίσω από αυτή. Σε όλους μας. Εδραία πεποίθηση. Ναι. Θεωρώ άσχημο και απαράδεκτο να πάρει τηλέφωνο ο υπουργός, σωστά, το διευθυντή ειδήσεων. Το πλαίσιο για να μπορέσουν να λειτουργήσουν δημοσιογράφοι δεν πρέπει όμως να το φτιάξει η κυβέρνηση. Δεύτερον, αυτό ναι. Αυτό, εφόσον εσείς μέσα τώρα στην ΕΡΤ που τη δουλεύετε, ναι, ναι, και την κρατάτε ζωντανή, ναι, διαπιστώνετε ότι υπάρχουν αγκυλώσεις και δυσκολίες, ναι, για να ανθίσει σαν δημιουργικός οργανισμός και σαν ενημερωτικός και πολιτιστικός οργανισμός, αυτά πρέπει να γίνουν. Και από εσάς θα ξεκινήσουν. Και εμείς τα έχουμε πει αυτά τα διοίκηση, πράγματα, κύριε Σιδάκη. Εμείς ως εργαζόμενοι τα είπαμε και όταν έκλεισε η ΕΡΤ. Και όταν ήταν κλειστή η ΕΡΤ και όταν ξανάνοιξε η ΕΡΤ. Η ΕΡΤ λοιπόν ξανάνοιξε, είναι 2 χρόνια που ξανάνοιξε και λειτουργεί με ένα καθεστώς, λες και είναι δημόσια υπηρεσία που δουλεύει από τη Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή 9 με 5. Αυτό δεν το έκαναν οι εργαζόμενοι. Αυτό ευθύνη έχει η πολιτεία και έχει η κυβέρνηση. Δύο λεπτά.
Δεν θέλω να απαλείψω τις ευθύνες της κυβέρνησης ή της νομοθετικής πρωτοβουλίας που έγινε για την επανέναρξη. Ή και τις δικές σας πιθανόν. Φυσικά. Ναι, βουλευτής ήμουνα και ψήφισα τον νόμο επανίδρυσης της ΕΡΤ. Αλλά τώρα δεν είναι, επειδή κάτι έγινε, δεν θα κάτσουμε μυρολατρικά επί 1,5-2 χρόνια. Όχι, διορθώστε τα. Ωραία, εδώ είμαστε. Επειδή λέτε, κύριε Ξηδάκη, να μιλήσουμε επί της ουσίας. Ναι. Και μιλάμε λοιπόν επί της ουσίας. Η ουσία λοιπόν είναι ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή, σας το επαναλαμβάνω για πολλωστή φορά, 2 χρόνια επαναλειτουργίας της από τότε που άνοιξε, δουλεύει, λες και είναι δημόσιος οργανισμός, 9-5 Δευτέρα με Παρασκευή. Κάτω από αυτό το καθεστώς. Αυτό το πλαίσιο δεν το διαμορφώσαν οι εργαζόμενοι. Οι εργαζόμενοι και πριν κλείσει η ΕΡΤ και όταν έκλεισε η ΕΡΤ και όταν ξανάνοιξε η ΕΡΤ, ένα άλλο πλαίσιο λένε ότι πρέπει να λειτουργήσει η δημόσια ραδιοτηλεόραση. Ένα άλλο πλαίσιο. Χαίρομαι πολύ που από δημοσιογράφους μάχημους της πρώτης γραμμής ακούγονται μερικά πράγματα τώρα. Δεν τα έχω ξανακούσει εύκολα. Όχι τώρα, εδώ σε εκπομπή. Μα τι λέτε τώρα. Όχι, δύο λεφτά. Σε εκπομπή. Κάνουμε τους πάντες εδώ πέρα και βάζουμε τα ζητήματα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, όχι. Πώς όχι. Επειδή. Ακούστηκε μια φράση η οποία είχε μια ακραία έκφραση, προκλήθηκε μια συζήτηση και χαίρομαι που έστω και άθελά μου προκαλώ μια τέτοια συζήτηση. Και ακούμε τώρα ότι χρειάζεται μια αναμόρφωση ΕΡΤ για να αρθούν και οι ακαμψίες και να απελευθερωθεί. Αυτή είναι η έγνοια μας. Η έγνοια μας για την ΕΡΤ. Όταν βλέπω εγώ το History Channel στο Κοσμοτέ, ναι, το καλύτερο κανάλι αυτή τη στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Δεν μου απαντάτε όμως λεπτά, αυτό. Να σας το πω. Ναι. Και το 90% του περιεχομένου, ναι, προέρχεται από την ΕΡΤ. Ναι. Από την δουλειά, από το τεράστιο αρχείο το οποίο έχει καταγράψει. Όχι την ελληνική αρχείο. Κοινωνία, τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική κύριε πολιτική. Κύριε Ξηδάκη, δεν είναι μόνο αρχείο, είναι παραγωγές. Για πρώτη φορά, κύριε Ξηδάκη, γίνονται παραγωγές έρευνας, δημοσιογραφικές παραγωγές, οι οποίες είναι 100% παραγωγές της ΕΡΤ. Και παλιότερα υπήρχαν αξιόλογες δουλειές συναδέλφων. Με πρωτογενές υλικό. Ήταν, με έρευνα στον δρόμο. Με μια παραγωγή εξωτερική. Είμαι στην καλύτερη περίπτωση με συμπαραγωγή. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχει πρωτογενές, γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει και πρωτογενές ρεπορτάζ. Υπάρχουν λοιπόν εκπομπές έρευνας με πρωτογενές ρεπορτάζ. Δεν το είπα το πρωτογενές ρεπορτάζ, αναφερόμενο. Που γίνεται στην ΕΡΤ και είναι 100% δουλειά των εργαζομένων της ΕΡΤ. Μια... Από τον εικονολήπτη μέχρι τον παραγωγό. Κάτι. Μισό λεπτό για να καταλάβω. Για να καταλάβω όλη την παραγωγική διαδικασία. Εκτιμάτε κι εσείς ότι ήσασταν άκρητα αφοριστικός. Δηλαδή, όταν λέτε ότι είναι μια υπερβολή κλπ. Το πρώτο πράγμα. Το δεύτερο στοιχείο που σας βάζω. Δεν επισημάνατε τα βασικά στοιχεία της συγκυρίας. Σε αυτό που λέγεται τύπος σήμερα. Κανάλια τεράστια, με οικονομικά συμφέροντα πίσω τους, χωρίς άδειες, που συνεχίζουν ενώ λένε ότι πρέπει να πάρουν. Όλοι είπαν. Πρέπει να πάρουν άδεια. Πού το. Πού προχωράει αυτή η διαδικασία. Κοιτάξτε, και να φτάνω να κάνω κύριο θέμα σε όλα τα μέσα. Ποιος δέστε τα πρωτοσέλιδα. Ποιος το έκανε κύριο θέμα, εγώ το έκανα. Οι δημοσιογράφοι και οι εφημερίδες και τα συμφέροντα που έχουν λόγο να χτυπήσουν την ΕΡΤ. Εδώ ακριβώς. Έχετε εσείς λόγο. Εδώ ακριβώς, σας πω κάτι. Ναι, από τις 5.000 κουβέντες που είπα εγώ εκεί. Ναι. Ανεσύρθη μία. Κύριε Ξηδάκη, 30 χρόνια δημοσιογράφος. Αλλά τα ξέρετε. 30 χρόνια δημοσιογράφος και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι θα παίρνανε τη φράση να την απομονώσουν. Δεν έχει σημασία. Κοιτάξτε, αν θεωρείτε ότι ήταν μόνο ένα κομμάτι. Αν η δημοσιογραφία έχει φτάσει να κάνει δημοσιογραφία της μιας φράσης και ενός τίτλου, ναι, έχουμε πρόβλημα όλοι. Η πολιτική, και σαν η πολιτική που το κάνανε, έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει ΝΑΤΟ, τι λέει, είδατε τα δικά μας λέει. Δεν το πιστεύατε ότι αυτό το πράγμα θα γίνει. Κοιτάξτε, δεν περιμένατε το θέμα ότι είναι τώρα... θα έρθουν όλοι οι καλοθελητές από τη μια μεριά, από την άλλη μεριά, από οπουδήποτε, για να κάτσουν να βαρέσουν αυτή την ΕΡΤ. Θέλετε να το πάμε ένα βήμα περισσότερο, διότι τώρα συζητάμε, ας πούμε, συζητάμε με μια ειλικρίνεια το ότι η ΕΡΤ έχει προβλήματα και να τα διορθώσουμε. Και η πολιτική έχει προβλήματα. Και ο τρόπος που κάνουμε συζήτηση στο δημόσιο. Αλλά δεν συζητάμε ότι πρόκειται για τραγική για το επιχείρημα. Με αυτό το επιχείρημα κάποιοι την έκλεισαν την ΕΡΤ. Με αυτό το επιχείρημα κάποιοι την έκλεισαν την ΕΡΤ, κύριε Ξηδάκη. Και είπαν ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα στην ΕΡΤ, θα την κλείσουμε και θα την κλείσουμε μέσα σε μια νύχτα. Και την κλείσανε. Γνωρίζετε, θέλω να πω, κύριε Ξηδάκη, πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο. Διότι είναι μια γενίκευση που μετά αρχίζει, όπως καλή ώρα αρχίζουν οι γενικεύσεις με τους πολιτικούς, όλοι οι πολιτικοί τα ίδια είναι. Ωραία, δεν μου λέτε... Αυτό δεν είναι μόνο αφοριστικό, είναι και επικίνδυνο. Ωραία. Να φτάσει στο σημείο να πω όλοι οι πολιτικοί το ίδιο είναι. Ναι, τι είναι και επικίνδυνο. Εσείς τι περιμένετε από τους πολιτικούς, να τα λένε όλα στρογγυλά και ωραία για να αρέσουν στον κόσμο ή να λέμε αλήθεια. Για κάποιον να λέτε την αλήθεια.
Αν εκτιμάτε ότι είναι αλήθεια ότι η ΕΡΤ είναι τριτοκοσμικό κανάλι. Σας ότι η ΕΡΤ είναι τραγική. Αν το εκτιμάτε, καλά κάνετε και το λέτε. Αλλά σας λέω ότι όχι απλώς κάνετε λάθος. Υποτιμάτε έναν αγώνα συναδέλφων σας καταρχήν, ενώ δημοσιογράφων και τεχνικών. Αγαπητέ Δαράκη, δύο λεπτά. Που κάνουν αγώνα να μην είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο, αλλά να πληροφορεί τον κόσμο. Να νοιαστεί ώστε να δεν είναι εκεί. Το είπαμε ότι μπορεί η έκφραση να είναι υπερβολική. Η αλήθεια είναι η εξής. Να λέμε αλήθεια, να ξεκινάμε συζητήσεις αντισυμβατικές. Να ξεκινάμε αλήθειες που δεν φοβούνται να βάλουν τα. Μακάρι. Να τις κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Θέλουμε πολιτικούς που να λένε στρογγυλά και να χαϊδεύουν. Όχι, αλλά το επόμενο. Στο σημείο της συγκυρίας. Στο κύριο πρόβλημα. Ποια είναι η συγκυρία. Είναι ότι λειτουργούν μέσα ολόκληρα με συμφέροντα πίσω τους επαγγελματικά που δεν πληρώνουν, που δεν έχουν ανταποκριτές έξω. Δεν είναι αυτό. Μα δεν ήσασταν εκεί όταν τα έλεγα αυτά. Αυτά λέγαμε ακριβώς. Εγώ έφτασα μέχρι το 98-2000, στο οποίο μπαίνανε αεριτζίδες και παίρνανε λεφτά από το χρηματιστήριο. Όλο το είπαμε. Σας παρακαλώ, αν φτάσουμε σε μια δημοσιογραφία και σε μια δημόσια συζήτηση μεταξύ πολιτικών, η οποία θα κάνει ανταλλαγές ατάκας, έχουμε χάσει. 7 χρόνια υποφέρουμε. Είμαστε σε ένα ιστορικό σπιράλ. Αυτό λέμε ακριβώς. Όταν οι πολιτικοί. Δύο λεπτά, κύριε Δάρα, σας παρακαλώ. Γιατί είσαστε δύο δημοσιογράφοι με τους οποίους έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Λοιπόν, πριν από μία εβδομάδα, δεν θυμάμαι, παραμονές της Καθαράς Δευτέρας, πήγα στα παραπολιτικά επί 2 ώρες με τον Χαραλαμπόπουλο και τον Ζενάκο. Με πιέζανε αφόρητα να τους πω αν είναι καλή η ΕΡΤ. Και τους είπα, δεν είναι καλή η ΕΡΤ, αλλά άνοιξε η ΕΡΤ και μπορεί να γίνει καλή. Η συνέχεια είναι αυτή. Ότι ναι, έχουμε μια συγκυρία στην οποία ο ελληνικός λαός που πληρώνει την ΕΡΤ με εισφορά στο λογαριασμό της ΔΕΗ έχει απαιτήσεις να είναι τουλάχιστον BBC. Να παράγει παρηγοριά, ελπίδα, αυτοπεποίθηση, μόρφωση και αέρα. Αυτό είναι. Η αγωνία η δικιά μου. Σε τι συνεισφέρει η ανάλυση που κάνατε. Πρέπει σε να αυτή την κατεύθυνση. Σε τι συνεισφέρει. Στο να την κλείσω. Δύο λεπτά. Στο να πω ότι δεν κάνουν τίποτα. Μα όταν λέτε ότι ένα πράγμα είναι τραγικό, είναι τριτοκοσμικό, τι του λέτε. Δύο λεπτά. Να πούνε αυτό το πράγμα. Μα όχι, μην μου λέτε. Και καλά κάνανε λοιπόν και έκανε ο Σαμαράς και την έκλεισε την κυρία Δάρα, δύο λεπτά. Μην φτάνουμε τώρα σε αυτό το οποίο κατηγορούμε, περιγράφουμε. Ότι θα συζητάω εγώ αυτό το οποίο σχολίασαν. Θα συζητήσουμε αυτό το οποίο είπα και αυτό το οποίο εννοούσα. Αυτό είναι μια συζήτηση γενικό. Αυτό το οποίο κανανίδηση. Τι να κάνουμε. Θα έπρεπε λοιπόν. Δεν το γνωρίζατε εσείς, κύριε Σιδάκη, ότι θα γίνει είδηση αυτό. Να σας πω, να δεχθώ εγώ ότι χρησιμοποίησα μία οξύτερη φράση. Η ουσία όμως είναι ότι χρειαζόμαστε να δούμε την δημοσιογραφία διαφορετικά. Μάλιστα. Και τη δημόσια ραδιοτηλεόραση ακόμη πιο αυστηρά και με υψηλότερες απαιτήσεις. Η δημοσιογραφία πάσχει. Και όταν πάσχει η δημοσιογραφία, πάσχει και η δημοκρατία. Μας ενδιαφέρουν και τα δύο. Χωρίς επαγγελματίες δημοσιογράφους που δεν είναι στην αγωνία του μεροκάματου και στη διαρκή επισφάλεια, όταν βλέπουν τους 50 δημοσιογράφους, τους βετεράνους, να βγαίνουν στην ανεργία χωρίς να πάρουν ποτέ σύνταξη, αυτό είναι πλήγμα και για τη δημοσιογραφία και για τη δημοκρατία. Και αυτό είναι το κυρίαρχο σε αυτή την κουβέντα. Μα κύριε Δαράκη, αυτά συζητούσαμε εκείνη στο φόρο. Επειδή γι' αυτό σας λέω, όταν αποσπούμε μία κουβέντα και την πάμε αλλού. Εδώ είπαν ότι είπα συλλήβδιν όλους τους δημοσιογράφους ότι είναι ξεφτυλισμένοι και μισογίνητες. Είπα μερίδα. Ένα μέρος από αυτούς έχουν φτάσει από την κατάδια. Επειδή ήμουν 30 χρόνια δημοσιογράφος, εκπλήσωμαι μερικές φορές από τις επιθέσεις που δέχονται οι δημοσιογράφοι, ειδικά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, με ανίγιο τρόπο όταν προσπαθούν να κάνουν απλά τη δουλειά τους. Είναι στενάχωρο το τελευταίο 2 χρόνια ιδίως και τα χρόνια της κρίσης που αποθηρίωσαν και τα μίντια και τους πολιτικούς. Το προσυπογράφω. Όχι το προσυπογράφησε. Εσείς το είπατε 24 Δευτέρου πριν από 5 μέρες. Στην επίθεση που είχαμε εδώ, δεχτεί από. Σε αυτήν εδώ φυσικά, την εκπομπή. Φυσικά. Όταν και τώρα ξανά. Όταν ο κύριος Σιάτας είπε ότι κάνουμε αγωνιώδη προσπάθεια για να υπερασπιστούμε την κυβέρνηση. Να σας πω και λίγο τον Ντεσού τώρα. Μετά την δήλωση αυτή, μίλησα με δύο δημοσιογράφους. Μου λέει, είπες αυτό. Λέω, ναι, θα έφυγε εν τη ρήμη του λόγου μου, η ουσία είναι άλλη. Ναι, μου λέει, η ουσία είναι άλλη, αλλά αυτό θα το εκμεταλλευτούν. Το ήξερα. Μίλησα με συνάδελφό σας. Το ξέρατε το Φάνη του Παθανασίου. Μετά μιλήσαμε και του λέω: Φάνη μου, δεν ήθελα να πω αυτό. Μίλησα με τον Διονύση τον Τσακνή αφού έβγαλε την ανακοίνωση. Δεν με πήρε κανείς τηλέφωνο. Ο Διονύσης ο Τσακνής δεν με πήρε τηλέφωνο να διασταυρώσει. Αλλά δεν είναι δημοσιογράφος, είναι πρόεδρος. Έχει άλλη ευθύνη, κινήθηκε αλλιώς. Αλλά μου προσήψε τα υπουργικά. Δεν έχουν σχέση. Οι υπουργοί δεν πρέπει να επεμβαίνουν στη δημοσία τηλεόραση. Μακριά. Οι πολιτικοί γενικότερα δεν πρέπει να επεμβαίνουν. Ακριβώς. Και αν θέλετε το μεγάλο βαρύδι. Ακριβώς. Το μεγάλο βαρύδι, αν θέλετε, μέσα στην ΕΡΤ δεν είναι η εκάστοτε κυβέρνηση. Να σας πω λοιπόν. Είναι στο σύνολό το πολιτικό φάσμα που θεωρεί ότι πρέπει να υπηρετεί
τελικά τους πολιτικούς. Αν εγώ ήθελα λοιπόν να δώσω μια εξήγηση για το τι ακριβώς είπα, θα ερχόμουν στην ΕΡΤ, εδώ μαζί σας. Εδώ. Η ΕΡΤ, την ΕΡΤ την τιμούμε και την αγαπάμε. Την τιμώ και την αγαπώ. Γι' αυτό και έχω απαιτήσεις, γι' αυτό και είμαι αυστηρός. Από αυτόν που αγαπάς, έχεις μεγάλες απαιτήσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Λοιπόν. Δεν θα έβγαινα να δώσω εξηγήσεις σε κανέναν άλλον πλην της ιδίας της ΕΡΤ. Για ό,τι εκτιμούμε, αφορά την ΕΡΤ. Εκτιμούμε βεβαίως το ότι έχετε, το ότι ήρθατε εδώ πέρα σήμερα. Βεβαίως και το εκτιμούμε αυτό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Διαφημίσεις.